Και όπως είπα, το έχει πει και ο κύριος Μουζάλας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να προετοιμαστούμε ως κοινωνία, να αντέξουμε, ακόμα και αν παρθούν αποφάσεις οι οποίες δεν είναι αυτές οι οποίες πρέπει να είναι. Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω, και αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω σε αυτή την ερώτηση, καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση έχει, αν όχι τη βεβαιότητα, την πεποίθηση ότι τις επόμενες ημέρες θα κλείσουν τα σύνορά μας. Και θέλω να ρωτήσω αν μια κυβέρνηση, η οποία δεν θα πέσει από τα σύννεφα πλέον μετά από μια τέτοια απόφαση, προετοιμάζεται για κάτι τέτοιο. Αν έχετε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι γνωρίζετε πως τις επόμενες ημέρες είναι εξαιρετικά πιθανό να κλείσουν τα σύνορά μας. Βεβαιότητα όχι. Κίνδυνο ναι. Το θέμα έχει ως εξής. Πρώτον, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την Τουρκία. Δηλαδή, αν η Τουρκία ενταχθεί σε ένα σχεδιασμό και κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, ιδίως ό,τι αφορά με, με όλα αυτά τα δίκτυα που μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους, τότε οι πιέσεις θα μειωθούν και το πρόβλημα θα γίνει διαχειρίσιμο. Εάν η Τουρκία δεν ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο, όπως είπα, πρέπει να γίνει, τότε το δεύτερο είναι να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυνάμεις και η κυρία Μέρκελ μεταξύ αυτών που ακολουθούν μια λογική ευρωπαϊκής, ας πούμε, αντιμετώπισης του θέματος. Δυστυχώς ακούγονται και φωνές από ορισμένες χώρες και μάλιστα χώρες που μπήκανε πρόσφατα μετά από εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σαν να μην έχουν αφομοιώσει, να μην έχουν συνειδητοποιήσει ότι η Ευρώπη έχει και κάποια κεκτημένα, τα οποία αν τα αρνηθούμε αυτά τα κεκτημένα, τα οποία είναι ελάχιστα. Έχουμε όλοι πρόβλημα με την Ευρώπη όπως έχει οικοδομηθεί. Αλλά αν αρνηθούμε και αυτό που έχει κατακτηθεί, τότε ενδεχομένως θα πάμε σε χειρότερες καταστάσεις για όλους. Αλλά το δεύτερο είναι τι γραμμή θα επικρατεί στην Ευρώπη. Και επειδή λοιπόν αυτά όλα δεν τα ελέγχουμε εμείς, όπως και δυστυχώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε την πηγή του προβλήματος που είναι ο πόλεμος και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γι' αυτό και ο κύριος Μουζάλας και ο Πρωθυπουργός και εγώ απόψε θα σας πω ότι πρέπει ως κοινωνία να προετοιμαστούμε για όλα, ακόμα και για κλείσιμο συνόρων. Κλείσιμο συνόρων δεν θα σημαίνει έξοδος από το Σέγγεν. Μπορεί να σημαίνει, μιλάμε τώρα για υποθετικό σενάριο και ίσως θέλει μια προσοχή η νυφαλιότητα από όλους μας. Μιλάμε για ένα ακραίο σενάριο που για κάποιους μήνες ενδεχομένως να πρέπει να διαχειριστούμε μια κατάσταση όπου εδώ θα έχουμε 50-60 χιλιάδες πρόσφυγες. Γι' αυτό και όλες αυτές οι υποδομές που συζητούμε, είτε τα κέντρα, είτε τους καταβλισμούς στα νησιά, είτε κάποια κέντρα στην Ενδοχώρα εδώ, δεν πρέπει να τα δούμε ότι τα κάνουμε επειδή κάποιοι μας τα ζητούν. Θα είναι μια υποδομή και πρέπει να κάνουμε και κοινωνικές υποδομές για ΣΥΤΕ, για όλα αυτά. Υποδομές που θα επιτρέψουν στην κοινωνία μας να αντιμετωπίσει ένα οξύ πρόβλημα, ακόμα και παράλογες αποφάσεις άλλων. Διότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε και εμείς και η Ευρώπη από αυτό το πρόβλημα είναι να βγει εκτός ελέγχου. Και αυτό λοιπόν πρέπει να αποτρέψουμε. Κύριε και Πρόεδρε, νομίζω ότι κερδίζουμε. Συγγνώμη να ολοκληρώσω την φράση μου. Νομίζω ότι η χώρα μας κερδίζει σήμερα, χάρη και στους κατοίκους των νησιών που τραβάνε το μεγαλύτερο φορτίο, αλλά όχι μόνο, όλοι μας. Κερδίζουμε διεθνώς κύρος όταν δείχνουμε εμείς μια ανθρωπιστική στάση απέναντι στο πρόβλημα αυτό σε σχέση με άλλους που το αντιμετωπίζουν με ένα ρατσιστικό τρόπο και με ένα ανεύθυνο τελικά τρόπο. Είμαστε όμως το αγροτικό και ίσως. Έχετε δίκιο, ναι. Θα επιστρέψω αυτό. Μου περιγράφετε όμως μια εφιαλτική κατάσταση που έρχεται. Και το λέω αυτό ναι. Γιατί εάν κλείσουν τα σύνορα όπως είναι αυτή η πιθανότητα και την προετοιμάζεστε κι εσείς γι' αυτό, και έχουμε 50 και 60 χιλιάδες ανθρώπους στα βόρεια σύνορά μας να κάνουν ό,τι μπορούν για να περάσουν από τη μία. Και από την άλλη, κύριε Δραγασάκη, έχουμε 5-10 χιλιάδες ανθρώπους τη βδομάδα, την ημέρα, δεν ξέρω και πώς είναι οι ροές αυτή τη στιγμή, να περνούν στη χώρα μας. Θα βρεθούμε για ένα διάστημα με 100-150 χιλιάδες ανθρώπους και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στρατόπεδο ή κέντρο, αν θέλετε, για να υποδεχθούμε ούτε 2.000. Αυτοί οι άνθρωποι πού θα πάνε? Αυτό ακριβώς συζητάμε και νομίζω ότι καλώς το συζητάμε. Δεν είναι ότι θα συμβεί αυτό, αλλά λέμε μετά και από όσα ζήσαμε και τον περασμένο χρόνο. Υπάρχει μια ανάγκη ως κοινωνία να είμαστε θωρακισμένοι και σε σενάρια τα οποία δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε και ας έχουν μικρές πιθανότητες. Σε αυτή λοιπόν την εκδοχή των πραγμάτων που μπορεί να συμβεί, μπορεί να μην συμβεί, η άμυνα μας, καταρχήν οι εκτιμήσεις και διεθνών οργανισμών είναι ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτός ο κόσμος θα αναζητήσει άλλες ροές αργά ή γρήγορα. Και ήδη παρατηρείται και μια έξαρση και άλλων ροών
προς την Ευρώπη από άλλες διαδρομές, όχι από την Ελλάδα. Εάν δηλαδή μαθευτεί ότι από την Ελλάδα, αν πας εκεί θα κολλήσεις, οι έρευνες δείχνουν ότι το 99% όσων έρχονται θέλουν να πάνε κάπου αλλού, άρα θα αποδυναμωθούν αυτές οι ροές. Για ένα μεταβατικό στάδιο όμως, ναι. Για ένα μεταβατικό στάδιο κάποιων μηνών, βεβαίως θα έχουμε πίεση γι' αυτό. Εάν έχουμε φτιάξει τα κέντρα, εάν έχουμε φτιάξει τις υποδομές, εάν τα έχουμε κάνει όλα αυτά, δεν θα είναι ουρά στα σύνορα, θα είναι κάπου με ένα οργανωμένο τρόπο αυτό το πρόβλημα σε μια διαχειρίσιμη μορφή. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Αντιπρόεδρε, το είπατε και μόνος σας πάντως, ότι για ένα διάστημα μέχρι να ετοιμαστούν όλα αυτά θα βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα μπροστά. Θέλω να επιστρέψω στο αγροτικό. Σήμερα μία φράση μόνο για το τελευταίο που θέλω να πω. Αυτά που λέω κατανοώ δεν είναι εύκολα πράγματα. Mm-hmm. Όμως ζούμε σε μια εποχή διλημάτων και σκληρών επιλογών. Μάλιστα. Εγώ κατανοώ και αυτούς που δεν θέλουν να είναι, όχι στη γειτονιά μου, όχι εδώ, να πάνε αλλού. Το κατανοώ. Αλλά θεωρώ ότι ιδίως η νέα γενιά, αλλά και όλοι οι πολίτες της χώρας αυτής, είναι αυτά τα δύσκολα διλήμματα, είναι τα οποία μας επιτρέπουν να κάνουμε επιλογές ζωής τελικά. Και ως άνθρωποι και ως κοινωνία. Δεν έχω χρόνο να σας πάω στο αγροτικό ξανά. Θέλω τότε, μια και το θέσατε έτσι, να κλείσουμε με το ερώτημα. Αν, κύριε Αντιπρόεδρε, κατόπιν όλων αυτών και με την εικόνα που έχουμε σήμερα και με την εκ των υστέρων εικόνα, η επιλογή στην αρχή της κυβέρνησης, η πολιτική των ανοιχτών συνόρων, η πολιτική του χαμόγελου προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ήταν μια λαθασμένη πολιτική. Το αντίθετο θα έλεγα. Τώρα φαίνεται ότι η αιτία του προβλήματος δεν ήταν ενδογενής, δηλαδή δεν το προκαλέσαμε στο πρόβλημα. Έγινε πόλεμος στη Συρία. Έγινε αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις και στη χώρα μας που έλεγαν ζήτω όταν έγινε επέμβαση στο Ιράκ. Σήμερα βλέπουμε ότι όλο το τόξο, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική έχει αposταθεροποιηθεί. Υπάρχει παντού δυστυχία, είτε πόλεμοι, είτε φίλοι σειράξεις, είτε κοινωνικές κρίσεις. Η μεγάλη πρόκληση ακριβώς είναι να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Αλλά εγώ θα ήθελα να κλείσω όμως τους αγρότες. Μία φράση να πω. Θυμάμαι επί πάρα πολλά χρόνια οι αγρότες να διαδηλώνουν και να έχουν ένα αίτημα, να τους δεχτεί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα έχω μια κυβέρνηση η οποία θέλει και ο Πρωθυπουργός και όλη η κυβέρνηση να κάνουμε διάλογο. Πάμε σε ένα συγκεκριμένο πλάνο όμως, δεν λέτε από μηδενική βάση. Μπορούν τα πάντα να ελεγχθούν από μηδενική βάση, αλλά η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο το οποίο λέει: εάν δεν καταθέσουμε εάν δεν βρούμε λύση στο ασφαλιστικό τώρα, οι λύσεις αύριο θα είναι χειρότερες. Αυτό θέλω να το πω σε όλους. Εάν σήμερα δεν βρούμε μια σωστή λύση, το αύριο θα είναι χειρότερο από το σήμερα. Γιατί, διότι ζήσαμε όλοι μια εποχή ευμάρειας, μια φούσκα οικονομική, προσαρμόστηκαν τρόποι ζωής, παραγωγής, συνήθειες σε αυτή την εποχή, αυτή η εποχή πια δεν υπάρχει. Άρα όσο πιο γρήγορα, όσο πιο δίκαια, όσο πιο σχεδιασμένα δούμε το μέλλον, και υπάρχει ιδίως για την αγροτική οικονομία, το ατύχημα είναι αυτό. Ότι δεν μιλάμε για τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν μιλάμε για 102 προϊόντα που έχουμε παγκόσμια ευέλεια, διότι είναι ονομασίας προέλευσης. Δεν μιλάμε για 6,5 δις που έχουμε να διαθέσουμε. Δεν μιλάμε για την ανάγκη όμως να κάνουμε νέου τύπου συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών. Διαφορετικά δεν έχουμε αγροτική οικονομία. Δεν μιλάμε για το μέλλον. Είμαστε παγιδευμένοι στο παρελθόν. Αυτό πρέπει να λύσουμε. Εάν δεν προσέλθουν οι αγρότες στο διάλογο. Και από ένα σημείο και μετά, ξέρω και αντιλαμβάνομαι ότι και εσάς οι προθεσμίες σας πιέζουν. Θα έρθει το ασφαλιστικό και το φορολογικό που θα περιλαμβάνει και τους αγρότες μέσα με τις αυξήσεις των συντελεστών. Είτε συμφωνήσουν είτε όχι. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που θεωρεί ότι υπηρετεί το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους. Δεν πρόκειται. Θα το περάσετε. Το σχέδιο είναι συγκεκριμένο. Ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, μέτρα από την ECB, έναρξη της συζήτησης και το χρέος, ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο, έξοδος στις αγορές. Εμείς αυτό είναι το σχέδιο. Υπάρχουμε για να το υλοποιήσουμε. Εάν από οπουδήποτε προκύψει κάποιος παράγοντας που δεν μας επιτρέψει να υπηρετήσουμε αυτό το σχέδιο, mm-hmm. τότε ευθέως θα πούμε στον ελληνικό λαό τι τον περιμένει. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως, ό,τι καταθέσουμε θα περικλεί όλες εκείνες τις ευχέρειες, τις ευελιξίες, τις ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Μια κουβέντα εκλογές θα έχουμε, το λέω γιατί ακούστηκε από χθες, το διαβάζετε. Ορίστε, ο Δραγασάκης ετοιμάζει τον νέο εκλογικό νόμο, άρα μπορεί να διαψεύδει η κυβέρνηση, αλλά οι εκλογές είναι κοντά. Ο νέος εκλογικός νόμος χρειάζεται, διότι εκτός όλων των άλλων, όπως είπα πριν, πρέπει να πάμε και σαν ένα νέο πολιτικό σύστημα. Τα κόμματα που έχουμε είναι εθισμένα όλα και ο ΣΥΡΙΖΑ λιγότερο, αλλά και εμείς, κάτι είπατε πριν, βεβαίως και εμείς έχουμε ευθύνες. Η διαδικασία, ας πούμε. Γιατί για τα ανεβάσματα στο τρακτέρ τώρα θυμήσατε. Όχι, εκείνες τις ευθύνες. Αυτά, εντάξει.
είναι ότι πρέπει να πάμε σε ένα πολιτικό σύστημα που να το εμπιστεύεται ο κόσμος. Αυτή είναι η ουσία. Πρέπει να πάμε σε κόμματα αρχών, πρέπει να πάμε σε τσακωμούς στη βάση προγραμμάτων, διότι η πολιτική σημαίνει και αντιπαραθέσεις. Σε αυτά όλα μπορεί να βοηθήσει ο εκλογικός νόμος. Αυτή ήταν η θέση την οποία διατυπώσουμε. Δεν μου έχετε πει ότι δεν πάμε σε εκλογές και θα αφήσουμε ζητήματα ανοιχτά. Θα σας το απαντήσω. Έχουμε μία εντολή. Σε μια εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται, εμείς πήγαμε πέρυσι το Φεβρουάριο στις Βρυξέλλες με ένα βασικό επιχείρημα. Μας ψήφισε ο λαός για να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Και φάγαμε τη γνωστή πόρτα. Δεν μετανιώνω που πήγαμε έτσι. Η δημοκρατία πρέπει να αναστηθεί, διαφορετικά και η Ευρώπη δεν θα έχει μέλλον. Βεβαίως και εμείς είχαμε το μήνυμα το δικό μας και οι άλλοι λαοί είχαν τα δικά τους μηνύματα. Τώρα λοιπόν εμείς κυβερνούμε με μια λαϊκή εντολή δημοκρατική που λέει, αυτό είπαμε στον κόσμο το Σεπτέμβριο, θα υλοποιήσουμε τη συμφωνία με τον πιο δίκαιο τρόπο, θα εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, διότι η συμφωνία καλύπτει κάποια πράγματα, η κοινωνία έχει ανάγκη από πολλές αλλαγές. Όσο λοιπόν μπορούμε να υλοποιούμε τη συμφωνία, όσο μπορούμε να υλοποιούμε τις παράλληλες δράσεις, εμείς θα είμαστε εδώ να τα κάνουμε αυτά. Μου αφήνετε ένα πολύ μεγάλο παράθυρο ανοιχτό. Ας το κρατήσουμε αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε. Για το θέμα των εκλογών μιλάω και νομίζω ότι τροφοδοτείτε πολλές συζητήσεις από εδώ και πέρα. Θέμα εκλογών δεν υπάρχει εφόσον μπορούμε να υπηρετούμε την εντολή του λαού. Το ζήτημα είναι αν μπορείτε να την υπηρετείτε με βάση και τις πιέσεις που δέχεστε, κύριε Αντιπρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για τα δύσκολα είμαστε. Και εμείς και εσείς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας.